Η κυβέρνηση απορρίπτει την κριτική που δέχεται σχετικά με την υποδοχή των Ραφάλ. Εμείς, όπως σας είπα, δεν θα μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και με όσους για λόγους μικροψυχίας ή μεμψημυρίας αδυνατούν να δουν τη μεγάλη εικόνα. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήρθε μετά την αιχμηρή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τηλίτευσε σπο του κυβερνώντος κόμματος, στο οποίο λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί εικόνες των μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δεν μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάλιστα δεν περισσεύουν σε κομματικό σποτ. Ντροπή και εθνική καπηλεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει επίσης ότι αγνοήθηκαν τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί, καθώς δεν προσκλήθηκαν στην εκδήλωση της υποδοχής στο Ραφάλ. Ήμουνα χθες στην Τάναγρα. Ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, γιατί εκλήθησαν να είναι όλα τα μέλη, πλην των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπήρξε γραμμή από το ΣΥΡΙΖΑ να μην έρθει. Ακριβώς επειδή οργανώθηκε για να είναι μια κομματική φιέστα, υποβαθμίστηκε πλήρως η οποιαδήποτε εκπροσώπηση κοινοβουλευτική ή κομματική. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε να βγαίνει και αυτό το σποτάκι με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Για επικοινωνιακή προπαγάνδα έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι όμως ντροπή οι αγορές αυτές που έγιναν με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, που ακόμα υφίστανται τις συνέπειες της πανδημίας και της ακρίβειας που καλπάζει, να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνιακή προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Κριτική για το κόστος της αγοράς διατυπώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι κυβερνητικές φιέστες με τα Ραφάλ δεν μπορούν να κρύψουν ότι στις τραγικές συνθήκες της πανδημίας και της ακρίβειας ο λαός καλείται να επομισθεί με ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων που τα ψήφισαν το υπέργο κόστος αυτών των πολεμικών αεροσκαφών. Εάν η Νέα Δημοκρατία εξοφλούσε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χρωστάει, η Ελλάδα θα μπορούσε να θωρακίσει περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν δικαιούται να παραγυρίζει. Θα έπρεπε να απολογείται. Η φιέστα του κύριου Μητσοτάκη για την παραλαβή των Ραφάλ αναδεικνύει την ένδυα της πολιτικής του και τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.